διορθώνουν εδώ οι υπηρεσίες για τη δευτερολογία σας. 6 λεπτά. Και λιγότερο. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Νικολούδη. Είναι ένας άνθρωπος του κράτους με την καλή έννοια, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι θα χαλάσουν οι μηχανισμοί της διαφθοράς άμεσα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει, θέλει και μπορεί να δώσει τη μάχη κατά της διαφθοράς. Θα είμαστε στο πλευρό του. Ας πάμε τώρα στα ζητήματα τα οποία απασχολούν ή δεν απασχολούν όσο πρέπει τη σημερινή μας συνεδρίαση. Χθες υπήρξε μια δημόσια δήλωση του Προέδρου Ομπάμα. Μετά τη συνάντησή του με την κυρία Μέρκελ, την κάλεσε να βρεθεί πρόγραμμα με δική της πρωτοβουλία, όπου να υπάρξει ανάπτυξη στην Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη. Η ίδια επιφυλάχθηκε με αρνητικό μάλλον τρόπο, από ό,τι καταλάβαμε. Αυτό τι επιβεβαιώνει? Επιβεβαιώνει ότι μέσα σε λίγες μόλις μέρες αυτή η κυβέρνηση, την οποία κατηγορείται κάποιοι από την αντιπολίτευση ότι ετοιμάζει τον Brexit, την απέστη λακκούβα του Brexit, κατόρθωσε να μετατρέψει ένα σε εισαγωγικά ιδιόρυθμο βαλκανικό πρόβλημα, το ελληνικό, βάζω πολλά εισαγωγικά, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόβλημα. Διότι ο πρόεδρος Ομπάμα είπε ότι από τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρωζώνη, από το αν δηλαδή θα υπάρξει αναπτυξιακό πρόγραμμα για την ένταξη της χώρας την ουσιαστική στην Ευρωζώνη, κρίνεται η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία. Τα ακούει αυτά η αντιπολίτευση? Αν τα ακούει, γιατί έρχονται εδώ πέρα οι διάφοροι συνάδελφοι και μας επαναλαμβάνουν τους φόβους τους για τον Brexit, για την Κύπρο και πάει λέγοντας? Ακούει αυτό το μεγάλο επίτευγμα, την παραμονή της μεγάλης διαπραγμάτευσης στο Eurogroup? Δεν δίνει τουλάχιστον όχι συγχαρητήρια, αλλά μία περίοδο 2 ημερών χάριτος, μία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση να δώσει αυτή τη μάχη? Γιατί λοιπόν αυτή η μικροψυχία και η ανηλικρίνεια, ότι δεν υποστηρίζει τα καλά αλλά χτυπάει τα κακά? Τίποτα, μηδενισμός. Δεύτερον, ακούω την εύκολη κριτική. Μα ο Ομπάμα, ο Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός. Θέλω να πω σε αυτούς τους συναδέλφους οι οποίοι με τόση ευκολία πηγαίνουν πριν το συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς του 1935, να τους πω ότι πάντοτε η αριστερά έδινε μεγάλη σημασία στις ρογμές του αντιπάλου. Έφτανε συμμαχίες και μέτωπα. Και τώρα η αριστερά, που είναι κυβέρνηση στην Ελλάδα, αξιοποιεί αυτήν την τεχνογνωσία, την ιδεολογική προδιάθεση και σταθερά της αριστεράς για να φτιάξει διάβλους μέσα στον αντίπαλο, να αξιοποιήσει αντιφάσεις που υπάρχουν στον αντίπαλο μέσα, να φτιάξει μέτωπα υπέρ των λαϊκών συμφερόντων και εδώ και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεύτερον, είναι σαφές ότι μεθαύριο, που θα γίνει το Eurogroup, θα υπάρχει ένα σφαγείο στημένο εις βάρος της ελληνικής εκπροσώπησης. Είναι σαφές αυτό. Το που θα καταλήξει είναι θέμα και αυτό συσχετισμού, απ' έξω και από μέσα. Γι' αυτό θα είχε μεγάλη αξία αν ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος συμμετέχει στο πιο σημαντικό σήμερα από άψη θεσμικής εκπροσώπησης κόμμα της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αν στη σύνοδο κορυφής του κόμματος αυτού που θα γίνει πριν τη σύνοδο κορυφής την Ευρωπαϊκή, θέσει με σαφήνεια το θέμα της υποστήριξης της ελληνικής πρωτοβουλίας για το χρέος και για το να καταργηθεί η λιτότητα. Εκεί θα αποδειχθεί αν εννοούμε ότι δεν κάνουμε μικροκομματική αντιπολίτευση, αν εννοούμε ότι είμαστε έτοιμοι να συμπαρασταθούμε στους εθνικούς στόχους, στην εθνική προσπάθεια. Όλα τα άλλα, εντάξει. Τώρα, έγινε πολλή συζήτηση για το ζήτημα που αφορά την αναφορά του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Βαρουφάκη, για το 7-10. Ο κ. Βαρουφάκης δεν τα είπε κάπου κρυφά, μίλησε εδώ, από το βήμα της Βουλής. Και πρέπει να πω ότι είχε την πολιτική δύναμη και διορατικότητα να μην μιλήσει μόνο με μία φράση, αλλά με μια αρκετά πλούσια πολιτική ομιλία. Είπε κάτι το οποίο ξεχνιέται από τους εύκολους επικριτές, ότι το μνημόνιο είναι καθεστώς. Και αυτό το καθεστώς εμείς θέλουμε να το ξυλώσουμε με μεθοδικές κινήσεις. Το μνημόνιο, είπε, είναι καθεστώς. Αυτό θα μου πείτε, πώς είναι δυνατόν
να προσυδειάζει προς την επιλεκτική αντίληψη 7 δέκατα. Είναι σαφές ότι είναι ένα σχήμα λόγου που πρέπει να δούμε τα ποιοτικά στοιχεία του 30 και του 70. Την ουσία δηλαδή. Και ήδη οι κύριοι υπουργοί που παρήλασαν προηγουμένως από εδώ, όπως για παράδειγμα ο κύριος Υπουργός Εργασίας, μας δώσαν δείγμα τι σημαίνει ξυλώνουμε τον πυρήνα του μνημονίου, που είναι η εσωτερική υποτίμηση, που είναι η διάλυση των εργασιακών σχέσεων και η διάλυση των εισοδημάτων. Αυτά και να μην υπάρχει μια εύκολη κριτική σε μια δύσκολη στιγμή που είναι η διαπραγμάτευση. Και που αυτή η διαπραγμάτευση θα γίνει με όρους μαζικού κινήματος. Με τα μεγάλα συλλαλητήρια την Τετάρτη, αύριο, στην Αθήνα και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Γιατί επαναλαμβάνω, κατορθώσαμε σε λίγες μέρες ένα θέμα να μην είναι απλά μια ιδιορυθμία ελληνική, αλλά το θέμα της Ελλάδος να είναι ένα κεντρικό πρόβλημα της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σας ευχαριστώ.